Διπλή γιορτή σήμερα, μια πολύ μεγάλη ημέρα για τον Ελληνισμό και την Ορθοδοξία. Σήμερα ο λαός μας γιορτάζει τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου και την Εθνική του Παλαιγενεσία. Το μήνυμα της του φετινού εορτασμού πιστεύω πως είναι ότι ο Ελληνισμός όποτε μεγαλούργησε ήταν ενωμένος. Και πιστεύω ότι η ενότητα είναι το μεγάλο στοίχημα για την επόμενη μέρα. Πράγματι υπάρχουν δυσκολίες, υπάρχουν θέματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε, ενωμένοι όμως, χωρίς διχόνοια, αλλά με ομόνοια μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά. Θέλω να πιστεύω ότι μπορούμε να ακολουθήσουμε και να συνεχίσουμε το μήνυμα του Ρήγα του Βελεστηλή για συνεργασία, ειρήνη και φιλία στην περιοχή μας. Χρόνια πολλά σε όλους. Κύριε Τελεγιορίδου, πώς σας φαίνονται οι αντιδράσεις των πολιτών και στην Καστοριά αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα? Κοιτάξτε, είναι λογικό να υπάρχουν αντιδράσεις γιατί δεν έχουν φανεί ακόμη τα αποτελέσματα αυτής της συμφωνίας. Θα ήθελα όμως να πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Μόλις προχθές οι βόρειοι γείτονές μας άλλαξαν τα βιβλία της ιστορίας τους και πλέον στα βιβλία της ιστορίας τους αφήνουν πίσω τους αλυτρωτισμούς και παραδέχονται ότι η αρχαία Μακεδονία είναι ελληνική, ότι ο Μέγας Αλέξανδρος είναι Έλληνας με αυτή την ιστορία. Όσο και αν κάποιοι δεν μπορούν ακόμη να το πιστέψουν, παίρνουμε πίσω με τη συμφωνία αυτή την ιστορία μας, τα σύμβολά μας και τον πολιτισμό μας. Ο χρόνος θα δείξει. Εγώ θέλω να απευθυνθώ στο σύνολο του λαού της Καστοριάς και να τους πω ότι μαζί μπορούμε να καταφέρουμε και θα καταφέρουμε πολλά. Θα σας ρωτήσω μόνο ένα. Η Μακεδονία είναι μία και είναι ελληνική? Η Μακεδονία με τη συνθήκη του Βουκουρεστίου το 2013 χωρίστηκε, όπως γνωρίζετε, στο ελληνικό κράτος, στο κράτος της Βουλγαρίας Μακεδονία του Πυρίδ και η Μακεδονία στα βόρεια σύνορά μας, η Βόρεια Μακεδονία. Γεωγραφικά η Μακεδονία ανήκει στα 4 αυτά κράτη. Ιστορικά και πολιτισμικά είναι μία και ελληνική. Ευχαριστώ πολύ.